Ω, γέροντα! Ω! Τι έχω! Κυρίες Δεσποινίδες! Και κύριοι! Όχι, 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 όχι! Γιατί με κοροϊδεύεις? Γιατί με κοροϊδεύεις? Δεξιά σας, αριστερά μου και ευθεία σας. Κώστας Αριστόπουλος από τους Digital New Zen! Όχι, δεν μπορώ. Γιατί είναι ντροπή να βάζω iPads? Γι' αυτό είσαι ντροπή του άντρα. Γιατί είναι ντροπή να βάζω iPads, ρε φίλε? Όχι, γιατί. Γιατί, κοίτα με λίγο. Για να σου πω κάτι, άκουσα. Ξυπνά το πρωί, έχουμε γύρισμα. Έχω δει πρώτον, έχω δει πρώτον την Τούνη να το κάνει αυτό. Βάζει iPads, θα διαφημίσει. Θες να είναι η τέταρτη μου λέξη άσχημη? Τα έχω πάρει από εκεί. Όχι, όχι. Βλέπεις σου λένε τα παιδιά στα comments, εντάξει. Ναι, όχι όταν, όταν βρίζω κάτι συγκεκριμένο. Ναι, που δεν πρέπει, το έχουμε πει. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι αλλόθρησκος. Ναι, αλλά να σεβόμαστε στους υπόλοιπους, Γιάννη μου. Ξέρεις και εγώ δεν είμαι πολύ φαν, αλλά... Ω! Είχε ένα μικρό... Έλα, ζητάκι. Τώρα ευκαιρία ήθελες. Λοιπόν, καλησπέρα, άκου. Παιδιά. Καλησπέρα, δεν σας παιδιά. Έχει κάνει καθόλου τίποτα, ρε. Ναι, γιατί με κοροϊδεύεις και το υπάρξεις, ρε φίλε. Τον παρουσίασα, που ακόμη. Γιατί μου βάλες mute, μπράβο. Ποιος έβαλε? Και καλά, ρε. Να σου πω κάτι, άκουσα με. Πρέπει η αντρική υγιεινή να μην είναι, δεν πρέπει να την κοροϊδεύουμε. Η αντρική υγιεινή βασίζεται... Και η περιποίηση, συγγνώμη, περιποίηση. Η βασική υγιεινή... Περιποίηση. Η βασική υγιεινή, παύλα περιποίηση. Είπε υγιεινή. Περιποίηση, παίρνω... το αλλάζω. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο. Πίσω από την κάμερα. Αυτό, ωραία, αυτό. Μισό. Πίσω από την κάμερα έχουμε τον. Ου! Μην το κόψω. Εδώ δεν με έχει κάνει τροντούς ακόμα. Ωραία, και στην δεξιά σας μεριά είναι ο Γιάννης Φρικανμπόξερ, εντάξει. Άξομαι. Τι ωραία. Όχι, μισό λεπτό. Έχω σοβαρό θέμα. Δεν είμαι ο Γιάννης Φρικανμπόξερ. Έχεις κολλήσει σε όλα στα βίντεο. Πηγαίνετε στο Γιάννη να δείτε. Στο Φρικανμπόξερ. Στο Φρικανμπόξερ, λέω. Πηγαίνετε στο Γιάννη να δείτε τον οδηγό αγοράς. Στο Φρικανμπόξερ. Πηγαίνετε στο Γιάννη Φρικανμπόξερ. Φρικανμπόξερ έρχομαι εγώ εδώ. Αν είμαι ο Γιάννης, φεύγω. Εγώ πώς θα λέγομαι που είμαι ο Κώστας από το Digital Music Digital. Πρόβλημά σου. Έτσι πλασαρίστηκε στο κοινό. Sorry, not sorry. Εντάξει. Ωραία. Α, θα με αφήσει να βάλω μουσικό χάλι γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα μου πεις. Πού είναι μουσική. Ναι, έτσι θα σου πω. Είσαι ο Freakin' Boxer μόνο δηλαδή. Ωραία. Παρουσίασε. Εντάξει. Περίμενε. Όχι, σου ξαναδίνω. Όχι. Άλλη μια ευκαιρία. Όχι, δεν μπορώ να φωνάζω τώρα. Δεν θέλω. Μου έχει κορυδεύσει για τα υπάτσει σου. Θα σπάσει η μάσκα που βάλε πριν. Ναι, δεν μπορώ. Θα κάνω ρητίδε άλλε. Βλάκα. Να σε πάω τώρα. Πώ να σου πω. Αργήσαμε λίγο να κάνουμε. Κοίτα λίγο. Λοιπόν, να πούμε γιατί αργήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να μην πούμε λίγο. Όχι, να πούμε λίγο. Καλησπέρα στα παιδιά. Να πούμε λίγο. Ευχαριστούμε που μα υποστηρίζετε και έχετε μπει έτσι θερμά. Και μας βλέπετε, γράφετε στα comment επειδή βρίζω εγώ, μετά με υποστηρίζετε από την άλλη, μετά δίνετε δίκιο στον Κώστα, μετά δεν δίνετε δίκιο στον Κώστα. Γενικά υπάρχει μια αλληλεπίδραση, ρε παιδάκι μου. Στο Apple Podcast είδα ότι μας έχουν ρίξει και δύο ψηφάκια. Έτσι, ένα πεντάστερο. Βεβαίως. Μπράβο. Αλλά στα πεντάστερια, βάζετε... παρακαλώ. Αυτό ήθελες να πεις. Μάλαγα, αυτός φέτος έχει πάθει κάτι και μου κλεβεί τις ατάκες. Πρέπει να κάνω copyright κάπου. Δηλαδή πρέπει να το δηλώσω κάπου. Για εσάς που μας ακούτε από το podcast, να πω ότι έχει βάλει, και τον κοροϊδεύω από την αρχή, αυτές τις κλανιές φαντάσματος. Έτσι είναι σαν να κλάνει καρτούν φάντασμα. Α, δεν είναι. Κοίτα. Δεν είναι σαν το emoji το δάκρυ. Και τον κοροϊδεύω φυσικά γιατί εγώ είναι δεν βράδυ τα... Τώρα. Αυτά είναι διαφημιστικά τρίκ για να σας παίρνουν τα λεφτά οι εταιρείες καλλιτικών. End of story. Εγώ εμπιστεύομαι την Τούνη. Πηγαίνετε. Ναι, εντάξει. Βάλε και μπότοξ λίγο καιρό στο μέτωπο. Δεν έχει κάνει μπότοξ, Τούνη. Άλλα μπορεί να έχει βάλει. Ποιο δεν έχει κάνει μπότοξ? Ποιο? Μια χαρά, εγώ τη βλέπω χαμογελάει, κουνιούνται όλα εδώ. Κανονικά. Μάλλον έχει πέρασει καιρό. Εντάξει, είναι 30. Τι μπότοξ θα κάνει σε 30, ρε φίλε. Και εγώ είμαι 37. Εσύ πίνει ένα παρθένε κι είσαι έτσι. Α, που εδώ πέρα τα ματάκια δεν έχουν τίποτα. Αν βρείτε, πρόσβαση σε αίμα από Virgin Islands, τότε τα λέμε. Έχει πάρει μπόλικο παρόλα αυτά. Ναι, έχω πάρει. Δεν ξέρω πολύ. Εδώ τι άλλο, τι κάνει. Σαν του. Έχω μιλήσει με τον Επστάιν εγώ. Το βρήκα.
Ναι. Το βρήκα. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Πώς ήταν η εβδομάδα γιατί μου, δεν κάναμε. Γιατί κάναμε, βασικά, λοιπόν, πώς ήταν οι δύο εβδομάδες σου? Δεν κάναμε την προηγούμενη φορά, ναι, γιατί ναι, συνέβησαν όλα τα άτυχα, πραγματικά. Την προηγούμενη μέρα από το podcast που ήταν να κάνουμε, έπεσε το ρεύμα, έκανε export τελευταίο λεπτό. Την επόμενη μέρα, μόλις έρχεσαι, πέφτει το ρεύμα για τις υπόλοιπες 6 με 7 ώρες. Εδώ καθόταν τον Άλεξ, φύλαγε μπάστακα, εδώ μπάστακα, έφυγε το ρεύμα από τις 12 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Ο Ουκρανός. Και τι έγινε, ο Ουκρανός, έχεις δίκιο. Έχουμε κάποια brand name, ρε μαλάκα, και μας λέμε τα ονόματά μας. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Παρεξηγήθηκες πάρα πολύ. Ρε μαλάκα, δηλαδή. Του έχω στήσει ολόκληρο μπραντ. Το χαιρετάνε. Γεια σου, Ουκρανέ. Το ένα τάλα από εδώ από εκεί. Ο Άλεξ. Ποιος Άλεξ? Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, freak and boxer. Freak and boxer. Με θες guest άλλη φορά. Σας αισθάνομαι σαν οικογένεια και σας λέω με το ονόματά σας. Όχι, απλά επειδή λέγεται ο Κώστας από τους Digital Amusers. Τους υπόλοιπους δεν έχω δει τώρα 5 χρόνια βέβαια. Είσαι μεγάλο αρχίδι, γιατί το concept είναι ότι όλοι είναι οι digital amusers, το community. Και εγώ είμαι πάρος εσύ σε αυτόν του community, κατάλαβες. Γεια σας, είμαι ο Κώστας σε κάθε intro. Το concept είναι ότι, άκουσε με πρώτον, μπορεί οποιοδήποτε ένας digital amuser και ο Ουκρανός που θα κάνουμε μαζί τη σειρά εδώ, που είναι καινούργιο και βεντιλέω στα παιδιά, θα είναι ένας digital amuser. Πιστεύεις? Γιατί δεν τα λες? Γιατί δεν τα λες? Αφού είναι όλοι digital amuser, γιατί δεν τα λες? Τι είναι? Ποιους? Στους συναδέλφους του digital amusers, αφού είναι όλοι. Τι σειρά θα έρθει? Για πες. Αφού είναι όλοι digital, το concept είναι. Αυτοί που είναι μπροστά από την κάμερα το ξέρουν. Αυτοί που είναι οι digital amusers πίσω την κάμερα δεν το ξέρουν. Πάμε πάλι. Οι digital amusers πίσω την κάμερα το ξέρουν, οι μπροστά δεν το ξέρουν. Άρα πώς είναι όλοι οι digital amusers? Είναι όλοι, αλλά έχουμε κάποιους διακριτικούς ρόλους. Διακριτούς. Ηλίθιε. Αυτό που με διόρθωσες εσύ για αυτό το πράγμα το ημερονικό, αλλά έχεις δίκιο. Πάμε, ναι. Τι. Πάμε. Είμαστε όλοι digital amusers. Είσαστε όλοι. Ναι. Οπότε θα φαίνεις τον κάθε subscriber και τους 30.000 που έχεις. Εδώ θα τροφάζω διάμεσά σου, μαλάκα. Και θα λέει, γεια σας, είμαι η Αφροξυλάνθη από τους digital amusers. Αυτό θα λέει, ναι. Το παιδί είναι Γιώτομπολ. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Αν έχει κάποιο πρόβλημα με το όνομα, γράψτε το. Και εγώ, επειδή είμαι εγωκεντρική, ήταν να πού. Είμαι African Boxer! Οπότε δεν θέλω να με ξαναπείς Γιάννη. Εντάξει, Γιάννη. Ευχαριστώ. Οι 33 σούφρες σου εκεί κάτω, οι 33 ζάρες στη σούφρα σου εκεί κάτω, τι κάνουνε? Θες να γίνουν 15? Να σας ανοίξω λίγο? Προχώρα, πάμε στα θέματα. Γιατί δεν έχω στρώσει εδώ. Δεν έχω στρώσει καλά, τι έγινε? Του λέω, οι 33, παιδιά, για όσους μας ακούτε, του λέω, οι 33, που μας ακούτε, δεν μας βλέπετε, του λέω, οι 33 ζάρες στη σούφρα σου, τι κάνουν? Και νόμιζε αυτό, το παιδί είναι GTP, lol, oh my god, flame, και pricks my ball. Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο τώρα στα νέα. Και εσείς από κάτω γράφτε μου στα σχόλια στο YouTube. Έχω δίκιο με τις 33 σούφρες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν είδες το καταπληκτικό καινούριο λόγο της Jaguar. Η Jaguar δεν βγάζει αυτοκίνητο εδώ και ένα χρόνο τώρα. Είπε, δεν θα βάλω άλλο, χαιστικά. Θα υποστηρίζω μόνο ανταλλακτικά. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος στην αυτοκίνητο βιομηχανία αυτό. Αλλά άλλαζε λίγο το φως, δεν σε πειράζει. Και έβγαλε αυτό το καινούριο. Ρίχτω όλο πάνω σου. Περίμενε. Φαίνω... Και... Όχι, θέλω να το γυρίσω λίγο από εδώ. Λοιπόν, και. Αλλάζω λίγο το φως. Αλλάζω λίγο το φως. Έρχεται λίγο όλο πάνω μου. Δεν είναι... Ποια είναι η διαφορά? Ωραία, ναι. Λοιπόν, ναι, σωστά, δεν αξίζει να είσαι Ουκρανέ μου. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ναι, και το Jaguar της Logo είναι αυτό. Το Jaguar της Logo, ωραία. Το λόγο της Jaguar. Τον έχει πιάσει Freak and Boxer εδώ τελευταία. Το λόγο της Jaguar, λοιπόν. Έφυγε το Jaguar που είναι Jaguar. Αχα. Δεν... Κοιτάω την οθόνη, ρε, που θα βάλεις μοντάζ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδες που το έκανε το rebranding εδώ και ένα χρόνο δεν βγάζει καν αυτοκίνητα. Τίποτα, δίνω οδηγίες σκηνοθετικές. Λοιπόν, δεν βγάζει αυτοκίνητο εδώ και καιρό. Πάει το Jaguar, το εγκατέλειψε. Okay. Δεν τι το είναι αυτό? Πάει το... Αυτό είναι το καινούριο λόγο, τίποτα. Όχι, Jaguar, όχι, δεν γίνεται μια αυτό. Μια χαζή γραμματοσυρά, αυτό ήτανε, τέλειος. Θέλω να πάρω το F-Pace εγώ. Θες να πάρεις το F-Pace? Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Τώρα, τώρα άκουσα με πρώτον η Jaguar, αν το είδες. Λοιπόν, θα πω τώρα εδώ τσακ μπαμ να το βγουν τα παιδιά, γιατί η Jaguar έχει αλλάξει, λέει copy nothing, everything new. Λες και δεν είναι η Jaguar και είναι κάποια άλλη πλέον. Μήπως προσελήφθη κάποιος καινούργιος marketeer και... Ποιος marketeer είναι στην Jaguar, θα σου το πω, γιατί έχω την απάντηση και σε αυτό. BYD. Θυμάσαι, όχι, θυμάσαι τι είχε γίνει με την Bud Light, με το κακό marketing που... Η Bud Light. Bud, η Bud η μπύρα. Αλλά η Bud Light, η μπλε, με την Αμερική. Που είχε βάλει... Το κακό φως. Που είχε βάλει... Όχι, που είχε βάλει έναν... που είχε βάλει... Δεν το θυμάμαι ακριβώς, πρώτα το διαβάσω αυτό. Δεν θυμάμαι ήταν non-binary ή ήταν transgender, τέλος πάντων. Εντάξει. Τι λέει. Κάτι ήταν. Τι λέει. Λέει ότι βρίζω και η μία πρότασή του είναι 7, από τις 5 λέξεις οι 7 είναι ξένες. Ρε, είμαι 37 ρε μαλάκα, είμαι το 88. Μπροστά στην ημερομηνία. Είναι non-binary. Δεν ξέρω τι είναι. Γιάννη, αύριο μεθαύριο θα βγεις σε γνωστό κανάλι, όπως μου είπες, και το λικάρω τώρα εγώ. Όχι, δεν θα το λικάρεις. Σε πρωινό. Ηρέμησε. Δεν θα το λικάρεις εσύ που όλα θες να τα λικάρεις για τους 26.000. Για τους 30.000 digital amusers που εκπροσωπείς εσύ σαν Κώστας, σαν Αγνωστόπουλος. Και ναι. δεν λες τι θα έρθει και θα μου λικάρεις εσύ εμένα τα δικά μου. Α, καμίσου, πες το θέμα. Άκου ρε μαλάκα. Σου είπα κάτι. Δεν ξέρω κάτι. Αντιδράς με τρόπο περίεργο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κρεβάτο μουρμούρα θες να κάνουμε. Τώρα στο έχεις γυρίσει. Εγώ δεν είπα τίποτα. Αχαμ. Λοιπόν, να σου δείξω τώρα τις φωτογραφίες. Ναι, έλα. Λοιπόν, άσε που το screen recording που πάνω στο Mac τώρα μάλλον δεν δουλεύει. Αλλά θα το βάλω από πάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 2 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει αυτοκίνητο μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Copy nothing. Και καλά, δεν αντιγράφουμε τίποτα. Έτσι, και είχε αυτή τη φωτογραφία που είναι λίγο random. Λες τώρα αυτό. Τι το είναι πίσω αυτό, αριστερά μέρος. Ναι, αλλά αυτό το πίσω πράγμα τι είναι τώρα αυτό που βλέπεις εδώ. Είναι λες και είναι αποκλιματιστικό. Ενώ το Cybertruck είναι καλύτερο. Όχι. Αυτό είναι διαφημιστικό επίσης. Κοίτα. Είναι. Οίκος μόδας. Αυτό. Είναι σαν οίκος μόδας τώρα, δεν ξέρω κι εγώ, που απλά ξέρω εγώ. Live vivid. Παιδιά μπορεί να έχει άλλη προσέγγιση. Κοίτα, πλέον. Άκου, delete ordinary, να σβήσεις τα καθημερινά. Κοίτα, break molds. Τα καλούπια, να σπάσεις τα καλούπια. Μεταφράζω εγώ και λέει, τα παιδιά τώρα. Μεταφράζει τώρα για τα παιδιά. Τα καλούπια να σπάσεις. Δεν τα λέει, για το freak and boxer δεν τα λέει. Μην αντιγράφεις τίποτα, λέει εδώ. Jaguar λέει τώρα. Ιαγουάρος. Ιαγουάριος, μαύρος Ιαγουάριος. Αυτό είναι, άκου, η Jaguar έχει κάνει μόνο 2 tweet, τα έχει σβήσει όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει άλλα, αυτό ήταν. Αυτά είναι τα tweet. Και την έχει κοροϊδέψει προφανώς η Nothing. Και το συζητάγαμε με τον Ουκρανό. Και έχει κάνει, κοίτα, copy Nothing. Και λέει, η Nothing το άλλαξε το logo και το κάνει έτσι. Θα την Jaguar. Και λέει, copy Jaguar. Έλα, καλό είναι. Είναι καυστικό, κοίτα το. Εντάξει. Καλό team έχω. Κοίτατε το team τα παιδιά. Άκου λίγο, άκου λίγο. Έχουν αρχίσει τώρα και καλά στο Twitter και αντιγράφουν όλοι. Η Ryanair, το... Είναι ωραίο. Τι είναι αυτό. Ένα τετράγωνο πράγμα. Για να μην λέω π, λάμδα, αλφα, γιώτα, σίγμα, ομικρόν. Α, το κουτί. Το κουτί. Γιατί αν δεν μας πληρώσουν, δεν αναφέρουμε ούτε μία εταιρεία. Ελληνική. Δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ναι, αλλά την Jaguar την είπαμε τώρα, αφού μετράει. Εντάξει, η Jaguar δεν πρόκειται να μας πληρώσει ποτέ. Πιστεύω ότι μπορεί να μας πληρώσει κάποια στιγμή. Πώς. Έχεις βγάλει από τον εαυτό μου, δεν μπορεί, κάτσε λίγο, για κοίτα λίγο. Λοιπόν, όταν τα βγάζεις αυτά, επίσης. Αχ, δεν είμαι πιο όμορφος τώρα. Είναι σαν να σε έχει... Τι. Πρόσεχε, εδώ κοίτα! Εδώ, πρόσεχε, θα σα ρίξω τι μου πει, θα πει. Και έχουν ακουμπήσει τα ματάκια μου τώρα. Κοίτα, και αυτό θα το πιάσει κοντινό, αυτό Alex. Που βλέπω εδώ, ναι, αυτό που αφήνει, ναι, είναι σαν να σε έχει χύσει αλογόμυγα. Είστε διάλεση, είχαμε. Ακουμπάω την επιθερή. Ακουμπάω DNA. Κώστα Αναγνωστόπουλο από τη Digital Amusers. Ακουμπάω. Είστε διάλεση. Και αλήθεια, σε πάω λέω, σε δεύτερο θέμα, το οποίο είναι ότι υπάρχει φήμη για τα νέα AirTag. Τι να κάνουνε. Άκου,
Περίπου ίδιο λέει σχέδιο, similar στρογγυλό σχέδιο. Πιστεύω δεν θα έχει καμία αλλαγή γενικά. Άντε να είναι και μαύρο, ξέρω εγώ. Επειδή παίζει κάτι με το μαύρο τελευταία. Θα έχει μεγαλύτερο range. Να σου πω τι θα έχουνε. Βασικά τι δεν θα έχουνε. Ναι, αυτοκόλλητο συσκευασία. Δεν θα έχουν αυτοκόλλητο, ναι. Θα έχει καλύτερο το U2 ο chip, όχι το U1 που είχε πριν. Να είναι καλύτερο, να δίνει καλύτερο ping, ας πούμε. Το κατανοώ ότι αυτό μπορεί να είναι καλύτερο. Θα έχει περισσότερα privacy improvements για την ιδιωτικότητα. Μπορεί να σε ακολουθεί κάποιο. Κάτι θα έχουν φτιάξει εκεί, πιστεύω, που προφανώς μάλλον μπορεί να το πάρει και το πρώτο, αλλά δεν το βάλουν. Ξέρεις τώρα, ψηλό για τι έλεγε. Και θα είναι στα μέσα του 2025, λέει, θα βγει. Τύπου March event. Τύπου βαριέμαι το κάνω ένα tweet και απλά το βγάζω το προϊόν. Ποιος το έγραψε αυτό? Ο Mark German. Φυσικά. Εντάξει, άμα το έγραψε ο Mark. Δεν θα σου έλεγα κάτι που δεν το έχει γράψει. Γιατί τώρα λίγο τελευταίο Μινγκ Τσικού κάπως μας τα λέει περίεργα, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Γιατί? Εντάξει. Είδες την καινούργια διαφήμιση AI που έβγαλε η Coca-Cola? Δεν το είναι καινούργια. Ότι αυτό, το ξέρεις ότι η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση φέτος είναι όλη η AI? Για τους φίλους που διαβάζεις αυτό τώρα. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι η AI όλο. Εντάξει. Όλο, όλο. Αυτό είναι η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση Coca-Cola. Συγγνώμη. Παρακαλώ, πες. Έχει βασιστεί προφανέστατα στην πατροπαράδοτη, ωραία, δηλαδή όσοι είχατε προλάβει, αυτός δεν πρόκειται πάλι να μας πληρώσει, οπότε θα το πω, όσοι είχατε προλάβει, θα καταλάβετε ποια γενιά λέω, όσοι είχατε προλάβει τα goodies στα ανοίγματα τους, στα ανοίγματα, ναι. Κατάλαβες, δηλαδή ανοίγματα, ναι. Λοιπόν, τότε κυκλοφορούσε μια ωραία χριστουγεννιάτικη διαφήμιση Coca-Cola με το γνωστό ωραίο Optimus Prime παρολίγο van, αυτό το φορτηγό, και αρέσει. Είναι ίδια. Πού πάει? Α, άκουσα. Κάθε χρόνο η Coca-Cola κάνει διαφήμιση ξεχωριστή για τα Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο. Το θυμάσαι αυτό, το ξέρεις αυτό. Ναι. Ωραία. Φέτος σου μαντικούν μια AI. Αυτό δεν είναι huge. Το πέρασε έτσι. Α, μια κάτι που πήγε στα goodies, κάτι άσχετο είπες. Εντάξει, μπορώ να δω άλλη μια φορά. Ωραία, ορίστε. Να δω κάτι. Ωραία. Εντάξει, φαίνεται λίγο τα βλέμματα κενά, φάνηκαν. Α, 5 δάχτυλα, ωραία, τέλεια. Πού? Α, ναι, ναι, τα δάχτυλα. Δεν είναι 7. Δεν είναι 7, ναι. Αυτό είναι όλο AI, λέει. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα. Πόσοι όμως βιντεογράφοι που ήταν να κάνουν αυτή την παραγωγή. Χάσαν λεφτά. Που κόστιζε σίγουρα 500 χιλιάρικα, ας πούμε. Γιατί η Coca-Cola είναι ό,τι και να βάλεις, θα είναι 5% πάνω από όλα τα υπόλοιπα brands. Ναι, από όσο ναι. Κοστίζει actual η διαφήμιση. Πόσοι έχασαν τη δουλειά τους και πώς ασχολήθηκαν και πόσο κόστησε εν τέλει αυτό. Τα πήρε ο χειριστής του AI, θα πω εγώ. Και, ναι, ναι. Τα πήρε 10. Θες να είναι 10 χειριστές του AI. 5, 10. Άρα, στην παραγωγή θα ήταν 100. Άρα εδώ, κυρίες και κύριοι, στο κρεβάτο μου, ναι. Κατά αποκλειστικότητα, σας λέμε ότι η μελλοντική δουλειά θα είναι χειριστής AI. Ελληνιστή. Τώρα μπορεί να σε λένε special representative. Master of artificial intelligence. Μπράβο. Ναι. Συμφωνώ για αυτό που λες και για τον τίτλο, το πώς μπορεί να λέγεται. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τώρα τι μοντέλο δούλεψαν αυτοί για να βγάλουν όντως. Σου λέω, αν σου δείξω, θες να σου δείξω παλιά διαφήμιση Coca-Cola. Δηλαδή τύπου 1995. Ναι, κοίτα, είναι βέβαια μικρή 15 δευτερόλεπτα που κανονικά τα long της Coca-Cola είναι τύπου 35 και δείχνει παιδάκια, ωραία σκηνοθετικά. Εδώ έχει τίποτα random φάτσες. Δηλαδή, εντάξει, αφού δεν έχει ποιοτικά, και τρίτο μάτι το παιδί κάτω από το σκουφί. Δηλαδή, δεν είναι ποιοτικά η διαφήμιση αυτή που βλέπεις. Εγώ θα σου πω όμως τώρα. Και το φωτισμό έχει πετύχει. Να γράψουν από κάτω στα comment τα παιδιά. Αχα. Πόσοι θα το έβλεπαν αυτό στην τηλεόραση και θα καταλάβουν την AI? Ουδείς. Πραγματικά. Ουδείς. Ο Ουκρανός σήκω στο χέρι. Δεν φτάνει που καθαρίζει εκεί τη γωνία. Πετάκεται, λέει τη μαλακία τώρα. Ο Ουκρανός σήκωσε το χέρι γιατί ο Ουκρανός. Κοιτάει έτσι. Κοιτάει. Ο Ουκρανός ξέρει. Ο Ουκρανός ξέρει. Αυτό ισχύει. Ο Ουκρανός ξέρει. Ό,τι σας λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχεις? Επόμενο θέμα. Γιατί δεν έκανε το επεισόδιο με τα iPads στο. Τώρα είναι για ένα τέταρτο τα iPads. Βάλτε για φρύδια, να πω. Είναι τέταρτο. Είναι τέταρτο. Πέρασε. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Η Apple ετοιμάζει, λέει, το επόμενο της προϊόν που λύκαρε πάλι από τον Mark German. Okay. Που είναι σαν iPad-like, λέει, σαν iPad, αλλά είναι smart device για να ελέγχεις το σπίτι σου. Επιτέλους. Επιτέλους, ρε μαλάκα. Έπρεπε να δώσω λεφτά για βάση να κάνω ένα iPad αντίστοιχο προϊόν που θα βγάλει η Apple. Όχι, ήταν normal. Α, συγγνώμη, εντάξει, συνέχισε. Αγόρι μου, γι' αυτό πρέπει να έχεις την κονσόλα εσύ. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις τα decibel, μόλις δηλαδή γράψει το ρολόι θορυβώδες περιβάλλον, τότε έβαζε ο Ουκρανός το τέτοιο. Ισχύει. Λοιπόν, έπρεπε να δώσεις λοιπόν λεφτά για θήκη, για iPad, να το βάλεις στο τοίχο με ειδικό mount και να το έχεις dedicated γι' αυτό. Αν βγάλει αυτό το device, θα το δέσει με το οικοσύστημα του HomePod, θα πω εγώ, yeah. Και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο.
Συμφωνώ. Βέβαια, εδώ το render είναι ένα κακάσιμο πράγμα στον τοίχο. Έτσι να λέμε την αλήθεια. Έχεις δει άλλα monitor τέτοιου είδους? Όχι, αλλά δεν θα είναι έτσι. Προφανώς θα είναι πιο Apple-like, ωραίο. Okay, εδώ προσπάθησα. Τώρα, παιδί μου, έβαλα ένα UI του iPad πάνω σε μια βάση τοίχου, ας πούμε. Και λέει ότι θα είναι εξάιντσο, θα έχει FaceTime κάμερα και speakers. Άρα, μπορεί, άμα είναι συνδεδεμένο με κανένα κουδούνι, να σε βλέπουν και εσένα. Να κάνεις έτσι, ας πούμε. Θα έχει Apple Intelligence. Κάτσε καλά. Θα μπορεί να μπαίνει και στον τοίχο wall mounted ή θα μπορεί να είναι σαν τη Amazon τα επιτραπέζια που είναι και χιάκι. Είναι σαν tablet, αλλά έχει και μια βάση. Ναι, μπράβο. Google Assistant είναι μεγάλο. Home OS software, ok. Άρα θα είναι καινούριο OS. Εδώ είναι Home OS. Εμείς έχουμε TV OS. Τι είναι το Home OS? Άρα θα βγάλουν και καινούριο OS. Υπάρχει Home OS και δεν το ξέρω εγώ. Θα πάρουν απλά το Home Application και θα σου πούνε. ναι. Home OS. OS. Home OS. Home OS. Homo sapi. Homo. Το Homo. Homo OS είναι η συντομή. Ακούστε συνωμοσιολογία τώρα. Homo sapiens. Είναι Homo, Home και το τελευταίο S. Homo OS. Homo sapiens. Θα συνεχίσουμε. θα βγει το. Μαλάκα, θα βγει το Μάρτιο του 25. Μπράβο, στα παιδιά. Το Μάρτιο του 25. Κάτσε, εδώ είναι πολύ κοντά αυτό. Επιτέλους. Βάλτε. Πόσο το κοστολογείς? 500 ευρώ. Και hardware. Apple TV. Κοίτα, για να έχει Apple Intelligence, θα έχει σίγουρα 8 GB RAM τουλάχιστον. Βασικά, όλες τις συσκευές πήγαν στα 16, αυτό πες ότι δεν κάνει κάτι άλλο. Άντε, πες ότι θα τη γλιτώσουν με 8, ας πούμε, λέω εγώ. Εντάξει, πιστεύω θα είναι 8 και τι άλλο να κάνει. Τα πήγαν 16 πια, πήγαν 16 τα GB στη RAM. Όχι, αλλά τα basic μοντέλα του MacBook Air, το τέτοιο, το οποίο 16, του Mac Mini, όλο 16 είναι. Μαλάκα, μου συγκρίνεις αυτό το device με τα Mac? Όχι. Είναι mobile device based αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, αυτός, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι στις υπόλοιπες συσκευές ξεκινάνε από 16 πλέον, thanks to Apple Intelligence. Ναι, ναι. Αυτό μπορεί να τη γλιτώσει και με 8. Θα τη γλιτώσει σίγουρα με 8, γιατί δεν θα σου τρέχει κάτι άλλο. Θα σου τρέχει το Apple Intelligence και το Home Application, παύλα, Homo Sapiens. Συμφωνώ. Ωραία, τι άλλα έχεις, φίλε? Συμφωνώ. Δεν έχει. Ωραία, λοιπόν. Μας βρίσκει. Σπάσε! Δεν έχω. Το διαφημιστικό μου μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, μας βρίσκεται εδώ στο κανάλι των Digital Amusers. Σωστά. Είμαστε. Συγγνώμη, ναι. 30.000 κι εγώ. Ωραία. Μας βρίσκεται στο κανάλι των Digital Amusers με τον Κώστα και τον guest Freak Unboxer που στην Κρεβατομουρμούρα, ένα podcast από άλλο την πλανήτη, και μπορείς να μας βρεις και στην πλατφόρμα του YouTube και στο Spotify και στο Apple Podcast, όπου εκεί μας βάζεις 7 στα 5 αστέρια. Τα μέτρησες. Ευχαριστώ, Ουκρανέ μου. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι η next level βιτρίνα ενός πραγματικού μαγαζιού με πραγματικά μοντέλα που προχωράνε πάνω στον διάδρομο για να βλέπεις καλά πώς κάθεται το ρούχο πάνω τους. Άλλο ένα μελλοντικό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επάγγελμα. Κοίτα, Γρανέ. Άλλο ένα. Κοίτα, αυτό το φόρτι. Τι κάνεις? Είμαι μοντέλο στην πασαρέλα της Μπέρσκα. Να σου πω κάτι. Άλλο ένα επάγγελμα μετά τον χειριστή του AI, λοιπόν, θα είσαστε. Περπατημένο μοντέλο. Α, περπατημένο. Γενναίο. Περπατημένο μοντέλο και θα λες. Πόσο χιλιόμετρα έχει γράψει? Πού είσαι, σε ποιο κατάστημα, σε ποιο The Mall. Πόσο χιλιόμετρα έχεις κάνει? Είμαι στο. Σαν τις πτήσεις που έχουν οι πιλότοι, σαν τις ώρες πτήσεις. Δουλεύω σε Ζάρα. Έχω πετάξει και 200 ώρες. Έχω περπατήσει και 5.000 χιλιόμετρα. Μαλάκα, έτσι θα λένε. Είσαι έμπειρη εσύ. Και αυτό πώς κάνουν διάλειμμα. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι. Break, πώς κάνουν. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια ώρα αυτό συνεχόμενο και να είναι δύο ζευγάρια και να τις αλλάζουν για να αλλάζουν και outfit. Ή απλά περπατάνε 4 ώρες και κάνουν ένα μαραθώνιο, ρε παιδί μου, μικρό. Μίνι μαραθώνιο σε 4 ώρες. Who cares? Στην Κίνα είναι. Μπορεί να τους δίνουν 10 ευρώ γι' αυτό. Να είναι και part-time αυτό το πράγμα τώρα. Έχει εξέλιξη. Με. Εργόσιμο. Μαλακά. Πόσο. Μαλακά. Αλλιώ πες το. Είναι μαλακά. Έλε μαλιακά, λοιπόν, έχω γαμηθεί σήμερα. Έχω διπλοβάρδια, μία στο Μπέρσκα και μία στο Ζάρα σε άλλο εμπορικό. Να δεν ρωτήσω μπορώ. Κάτι. Περπατάω στη δουλειά, περπατάω και για να πάω στην άλλη δουλειά. Και στο δεν μπορώ άλλο. Στο εορταστικό ωράριο. Στο εορταστικό ωράριο, τους πιάνει και αυτούς.
Έχουμε εορταστικό. Με λέει και έχω χαμηθεί σε περπάτημα. Έχω εορταστικό. Δεν μπορώ, έχω χαμηθεί. Δουλεύουν και τις Κυριακές. Δουλεύουν και τις Κυριακές. Δεν μπορούμε. Θα τους κολλάνε βαρά και τυχινά. Πάμε να κάτσουμε σε κανένα μπαγκάκι, θα λένε στο διάλειμμα. Θα παίρνουν σαν και εμάς τους αϊτίδες. Πώς παίρνουμε επίδομα για την όραση, ρε, που δουλεύουμε μπροστά στο τέτοιο. Επίδομα για φυσικοθεραπείες θα παίρνουν. Επίδομα για φυσικοθεραπείες και για τέτοιο. Να πηγαίνουν να τους τρώνε τα ψαράκια, τους κάλους που βγάζουμε. Επίδομα ποτέ. Επίδομα ποτέ. Γιατί πού δουλεύεις καλά και παίρνεις επίδομα. Το ξέρεις. Γιάννη, το ξέρεις ότι. Είμαι. Δεν το είπα. Είμαι μοντέλο. Είμαι μοντέλο περπατητού. Το ξέρεις ότι πέθανε ένας επειδή τον τζίμπησε. Walk model. Αυτό με τη γυάλα με τα ψάρια που έχει μέσα και πας και σου κάνει εκεί η πεντικιούρ. Σου κάνει το ψάρι, ναι. Σου τρώει τα νεκρά κύτταρα. Το ξέρεις ότι ένας μολύνθηκε από αυτό και πέθανε. Δεν το είχα βγάλει, δεν το είχαμε βγάλει στο podcast πέρσι. Ένας είχε πάει εκεί και ήταν ένα ψάρι μολυσμένο από κάπου. Το είχαν τα μαζεύουν έτσι εκεί στην Κίνα, τα κάνουν. Τα μαζεύουν, είχαν αλλάξει. Τα είχαν βάλει όλα, αλλάξουν, μπράβο. Αυτός μπορεί να είχε κάποια αλλεργία, κάτι και πέθανε. Ή ρίχνανε μονοχλώριο στο νερό και είχαν να το αλλάξουν κανένα χρόνο. Γιατί αυτά δεν περνάνε για αποφύγει. Σαν να βρωμάει λίγο το νερό, δεν είναι τίποτα κύριε. Είναι για, να, για, τα, για τα κύτταρα. Είναι για τα να, άλατα που βάλαμε. Ναι. Και μαλάκα, ο άνθρωπος πέθανε. Πήγε επί την κρού και πέθανε. Δηλαδή, πήγε για μαλλί. Τώρα, αλλά δεν πραγματικά. Πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος. Ρε φίλε, δεν γίνεται να πεθάνεις. Δηλαδή τι σκάτα πρέπει να έχει. Τι είναι αυτό. Α, όχι. Θα το δείξουμε αυτό. Αυτό θα το δείξει. Και το YouTube δεν μας κάνει strike. Μικρό. Λοιπόν. Κοίτα, κοίτα. Σε μένα. Λοιπόν. Σε αυτό, ναι. Ένα ασθενοφόρο χτύπησε έναν ποδηλάτη, τέλος πάντων. Α, συγγνώμη. Ένα ασθενοφόρο. Άκου, να σου πω ξανά. Χάλασε το hype. Έχει καταλάβει το φορμάτ αυτό δουλεύει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα ασθενοφόρο στο Oregon, άδειο, χτύπησε έναν ποδηλάτη. Και γέμισε. Χωρίς πλάκα. Ένα στενοφόρο στο Όρεγκον. Άδειο, όντως πήγαινε κάπου άνθρωπος. Δεν ξέρω εγώ, είχε σερήνες, δεν είχε, δεν ξέρουμε. Να. Χτύπησε έναν ποδηλάτη στο Όρεγκον, στην Αμερική. Και. Εντάξει. Τον πήγανε λέει στο νοσοκομείο επειδή τον χτύπησαν τον άνθρωπο τέτοιο. Και μετά τον χρέωσαν λέει 1800 δολάρια. Τα υπόλοιπα τα έχει δει τα medical expenses το χρέο στο σώμα. Αλήθεια. Όχι, συγγνώμη. Μάγιαζε. Το MacBook έκανε καλύτερο sound checking από σένα, ρε μαλάκα! Έκανε το MacBook καλύτερο sound checking από σένα! Πέτυχε το σωστό! Το καταλαβαίνεις αυτό! Ποιο ήτανε? Α, όχι. Το χρέωσε, λέει, 1800 επειδή χρησιμοποίησαν, λέει, τις... Ο άνθρωπος έχει... Για να φτιάξουν και λίγο τον προφυλακτήρα μπροστά. Παιδιά, δεν φταίγαμε. Το χτυπήσαμε τον αγιοφυλάκτη. Επειδή το χτυπήσαμε και ήμασταν εκεί, δεν τον χρεώσουμε δηλαδή. Τι μουσική τώρα. Έλα, τι έγινε. Κάνει τα δικά σου. Επίση, θέλω να πει. Θέλω να πει. Τώρα που πήρε το Mac Mini, τον πήρε το Mac Mini M4 Pro κτλ. Πόσο σου φαινόταν αν το Mac Mini είχε χρώματα και ήταν αυτά. Πόσο σου φαινόταν. Ω, μπήκε. Είναι. Πάμε όλοι μαζί στο YouTube. Δυναμώστε. Τι κοιτάς, ρε, τι κοιτάς, ρε, κρεβάτο μουρμούρα, έχω εδώ, με τον Κώστα Ανάγνωστο που λέω, ρε, α, τι κοιτάς. Ωραία, μετά από αυτό, λοιπόν, και ξέρεις ποιο μου θύμιζες, τον Ντάντι Τζούλφα μου θύμιζες. Θα μπορούσε. Έτσι έκανε. Ωραίο. Είναι τα χρώματα του iMac σε Mac Mini. Κοίτα, θα μπορούσε να. Άνετα έπαιρνα μπλε σκούρο και θα μου έδινε και μεγαλύτερο αγοραστικό επιχείρημα για να το αγοράσω. Παρακαλώ. Το χρώμα θα σου δίνει αγοραστικό επιχείρημα. Δεν μπορεί να βάλει δηλαδή ένα σκηνάκι από πάνω και να είναι μια χαρά. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω αλουμίνιο βαμμένο από την Apple την ίδια. Άκουσα με λίγο. Φιλαράκι. Ναι, ναι, ναι. Άκου. Απορώ πώ δεν είπε να πάρει το πράσινο για να είναι ασορτή με το iPhone. Διότι το iPhone μου δεν είναι πράσινο. Είναι teal. Δεν είναι πράσινο. Ωραία. Πιο κοντά το... είναι. Στο πράσινο, παρά στο πράσινο. Αλλά είναι τι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Δεν είναι επειδή αυτό. Επειδή το είπα ελληνικά, κοινώ βαρέθηκε ο άλλο. Ωραία, ναι. Θα μου άρεσε παρόλα αυτά πάρα πολύ. Αυτό μου το είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, όχι, είναι πιο πάνω, εδώ. Έχει κάτι για iPad Mini, είδα πριν. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω επίση άλλο θέμα. Θέλω. Λοιπόν, θέλω να δει.
Κάτσε να δείξουμε κανένα σοβαρό θέμα. Πες εσύ. Λοιπόν, όχι, θέλω να δεις. Κοίτα το λίγο αυτό. Είναι τεχνολογικό τέτοιο. Λοιπόν, το 1930 έβγαλαν μία μηχανή, γιατί μάλλον θα φτιάξουμε μια κυκλική κατασκευή και λέει πώς τη φτιάξουμε γρήγορα, να την κάνουμε φασόν όλα, να τα πηγαίνουμε παντού, να φτιάξουμε να βάζει ο άλλος το άλογο μέσα το 1930 και ουσιαστικά έκαναν το πρώτο 3D printer. Κοίτα το. Το βάζει το τσιμέντο, το περνάει γύρω-γύρω. 3D printing δεν είναι. Συγγνώμη, κοίτα το λίγο. Κοίτα. Κάνουν και παράθυρο. Κοίτα, σταματάει. Συνεχίζει το printing από εδώ. Είναι σαν να φτιάχνουν τούβλο. Πού έγινε αυτό? Δεν λέει πού είναι. Κάτι από τον William E. Urschel το 1930. Το βλέπεις που είναι στα κεστράκια. Κοίτα. Οπ! Ναι, μια χαρά. William Urschel. Αμερικάνος είναι αυτός. Έτσι ακούγεται το όνομά του, είναι αλήθεια. Αν μη τι άλλο. Γερμανοειδές είναι. William E. Urschel. Urschel. Θα μπορούσε να... Έτσι το λέω εγώ τώρα και βλέπεις και τη φάτσα μου βέβαια και είναι αυτό. Αλλιώς θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, είναι αλήθεια. Έχω επόμενο θέμα καπαγή. Εγώ θέλω, κάτι, εγώ θέλω. Παρακαλώ, δύο, ρίξε. Θέλω δύο. Δεν έχω κάποιο screen recording. Θέλω την άποψή σας στα σχόλια, κυρίες και κύριοι, γιατί με έχει φάει αγωνία να σας κάνω αυτό το ερώτημα, ρε αδερφέ. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος μαλάκας σκέφτηκε να κάνει το λόγο του Μετρό Θεσσαλονίκης έτσι? Ποιος, τι είπες ρε άτιμε, ποιος, δεν παγάσα, τι είπες τώρα? Ποιος που είναι σαν τη γάτα της Σόφης Ανάσκελα όταν την κουρεύουνε? Όχι. Διαφωνώ. Ποιος? Είναι ένα masterpiece. Ποιο ρε μαλάκα? Masterpiece. Μαλάκα, τα παιδιά είχαν μόνο μία εβδομάδα. Μόνο μία εβδομάδα ρε, πότε είχαν? Ένα μήνα πόσο είχαν? Και έκαναν αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζονται 30.000 ευρώ. Μαλάκα, πρέπει να δουλέψουν 30 άτομα γι' αυτό τουλάχιστον. Ξέρεις τι δύσκολο ήταν αυτό, Γιάννη. 30.000 ευρώ έπρεπε να πάρουν τα παιδιά. Δεν το είδες πως ήτανε? Αγόρι μου, είσαι σοβαρός? Τι 30.000 ευρώ? Παραπάνω έχει ακουστεί ότι έχουν πάρει. Τα έχεις 30, δει τα νεότερα. Τα παραπάνω έχουν ακουστεί. Δεν το ακούσα αυτό. Τους συνωμοσιολόγους, τους δικούς μου, τους ακολουθείς καθόλου στο TikTok? Όχι, όλοι λένε 30.000 ευρώ. Όλοι λένε 30.000 λοιπόν, ευρώ. Κάποιος εδώ, λέει, εδώ, κυρίες, σου κλείνω το μάτι, εδώ! Εδώ σου κλείνω το μάτι. Και ο Λιάγκας το είπε 30.000 ευρώ. Ο κύριος Λιάγκας, λοιπόν, βασίζεται σε δημοσίευμα. Τώρα είναι κύριος! Τώρα είναι κύριος, ε! Θα συγκαμίσω επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Λιάγκας, λοιπόν, βασίζεται σε δημοσίευματα. Εντάξει, οπότε λέει αυτά που διαβάζει ο άνθρωπος και λικάρουν από επίσημες πηγές. Εγώ όμως, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω τα μέσα, μέσα στο Υπουργείο Υπεχοδέ. Το παλιό είναι αυτό. Ωραία. Και... λέει το εξής, ότι το τιμολόγιο που κόπηκε ήταν 50 χιλιάρικα πλέον ΦΠΑ. Άρα 50 είχε με το ΦΠΑ ή με χωρίς το ΦΠΑ? Ό,τι σου είπα, τι δεν κατάλαβες? Δεν κατάλαβα το πλέον ΦΠΑ. Δεν ξέρει ελληνικά ο άνθρωπος. Συν ΦΠΑ είναι το ποσό, συν ΦΠΑ, δηλαδή δεν το λέμε μες το ποσό. Το πλέον ΦΠΑ τι είναι? Ότι έχει ΦΠΑ. Ουκρανέ, πες το. Πού πας? Όταν λες πλέον στην ελληνική γλώσσα, τι εννοείς? Μετά ή πριν? Τώρα δηλαδή έχει. Πλέον έχουμε. Ωραία, φύγε. Για να μην φύγω εγώ. Ας πούμε, για παράδειγμα. Φύγε ρε μαλάκα, για να μην φύγω εγώ. Για παράδειγμα, πλέον έχουμε μουσική που ακούμε. Άρα έχουμε. Άρα το 5.000 ευρώ είναι με το ΦΠΑ. Ναι! Στην τύχη, μαλάκα, το παίξε Τζόκερ. Και για πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου που το βρήκα και το ένα λοιπόν, και το άλλο. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά. Ποιος. Παιδιά, συγχρόνισε τον ήχο. Παιδιά, πραγματικά, αλήθεια σας λέω, ποιο... Πες το. Δεν έχει χωρούπαρξη σε αυτό το λόγο. Δηλαδή, δεν γίνεται να είναι πληρώ... Είναι η ασχήμια του αιώνα. Είδες εντωμεταξύ που είναι ίδιο με ένα... στη Βραζιλία με έναν artist άκυρο που έχει ένα λόγο και ίδιο με ένα καφέ στην Πορτογαλία. Μαλάκα, είναι το ίδιο, το έχουν κάνει copy-paste τα παιδιά. Είναι πραγματικά το ίδιο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και άλλο ένα που έχω να σου πω. Και άλλο ένα. Είναι το φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία που δίνουμε πλέον σημασία σε αυτά τα φαινόμενα. Σε ποια μιλάς, ραδιατικά? Έπαιρνα να στείλω στη Σόφη στο κορίτσι μου, συγγνώμη. Συγχωρείς. Λοιπόν, η Μαρικόνα. Ποια είναι? Δεν μπορώ να πω κάτι. Γιατί. Σόφη είναι μέσα. Τι να πούμε. Δεν θα το δει ρε μαλάκα το podcast. Τι. Που...
δείχνει που είναι. Δεν θα το δείχνει. Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή. Ποια είναι. Η Μαριγκόνα. Ποια είναι. Η Μαριγκόνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δεις αυτό. Αυτό λοιπόν θα το κάνεις TikTok. Γιατί έρχεται μεγάλο θάψιμο. Ρε μαλάκες. Πάτε και ακολουθείτε μία γυναίκα η οποία δεν έχει να δώσει τίποτα σε όλη την κοινωνία, ρε. Πέραν της ομορφιάς της, τα πρότυπα τα οποία πρεσβεύει, δεν τα κατακρίνω, γι' αυτό και μιλάω έτσι. Βλέπεις πως έχω αλλάξει ύφος. Okay. Παλιότερα ξέρεις, θα έλεγα. Και θα μου έλεγες, κόβεται αυτό. Λοιπόν, δεν. Δηλαδή, ακολουθείτε 70.000 γυμνοσάλια και. Τη Μαριγκόνα, επειδή εμφανίστηκε σε ένα παιχνίδι του μπάσκετ και λέει: πιάλα αυτή, πιάλα αυτή, πιάλα αυτή, και πήρε δημοσίευση έτσι. Μέχρι και στον κύριο Αρναούτογλου πήγε. Πήγε και εκεί, είναι. Ναι, ναι. Το κουμπουλί είναι εκεί πέρα. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι πήρε αυτό. Οκ. Γιατί θα πεις. Δεν καταλαβαίνω, θα σου ζητήσω την άποψή σου. Εντάξει, όμορφη κάτι... κοπέλα, ευπαρουσίαστη. Τι είναι αυτό. Σιδερωμένη παντού, όλο, αυσχετικές όπου πρέπει, εκεί, αυτά, τα. Τι value δίνεις σε αυτή την κοινωνία, για, δηλαδή, για να την ακολουθήσουν. Ένα value. Όσοι χιλιάδες. Ένα value δίνει, ένα value. Να σου πω εγώ. Στο scroll, στο feed σου δίνει value. Ένα value δίνει. Με το μικρόφωνο. Ένα value. Αυτό. Αυτό το value δίνει. Αυτό το value είναι, ξέρεις Γιάννη μου, πόσο μεγάλο εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων δεν έχω, αλήθεια. Είναι η βιομηχανία του πορνό, και, Γιάννη μου. Και να κάνω ένα μικρό disclaimer. Και αυτό. Να κάνω ένα μικρό disclaimer για τους βλάκες που δεν θα έχουν μυαλό και δεν θα καταλάβουν πότε τώρα έκανα κοροϊδέψα. Έτσι, για να κοροϊδέψω απλά. Και πότε μίλησα σοβαρά. Και θα γράψουν στο σχόλιο από κάτω. Ναι. Και θα με νευριάσουν και θα μου λες μην απαντάς μετά. Θα. Και εσύ δεν την έχεις ακολουθήσει. Ή δεν ακολουθείς πανομοιότυπες. Προφανώς. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι ότι δεν ακολουθώ. Γιατί αν μπω σε έναν μαλάκα από εσάς που την ακολουθείτε, θα έχετε ακολουθήσει κι άλλες 3.000 τέτοιες. Τι σας προσφέρει. Τι σας προσφέρει, ρε μαλάκες. Πραγματικά, ή στα κορίτσια που τη βλέπουν και λένε θέλω να κόψω το μαλλί μου καρέ. Εν τω μεταξύ, είδες μια φωτογραφία. Αυτό είναι χειρότερο. Είδες μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε. Πώς είναι άβα αυτή. Όχι, όχι, δεν έχω ιδέα με αυτό. Τι γίνεται. Πείτε τον αντίδραση. Κάτι έσβησε εκεί. Ναι, ναι, συνεχίζουμε σε αυτήν την αλφα. Πάμε, συνεχίζουμε. Ωραία. Έσβησε λοιπόν το εξής, κυρίες και κύριοι. Αυτό θα. Βασικά πρέπει. Τι έσβησε. Συνεχίζουμε εκεί πέρα, ρε. Ναι, ρε, περίμενε. Έσβησε και αυτό μαζί. Έχασα τον ερμό. Ωραία, συνεχίζουμε. Να σου πω τις πωλήσεις λοιπόν για το iPhone 16, Γιάννη μου. Όχι. Έχασα τον σειρμό του μετρό. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και να κλείσω με αυτό το πράγμα για να υπάρχει μια περιστατωμένη άποψη. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Πραγματικά, όσοι την έχετε ακολουθήσει και ακολουθείτε και αυτόν εδώ, θα είστε πολύ σίγουρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε μου τι value σας δίνει. Και εσύ πες μου την άποψη για τη Μαριγκόνα, γιατί έχει στάνταρ μια άποψη. Εντάξει, για το είναι, φαινόμενο Μαριγκόνα. Γενικά πολλές φορές, για το. Πρόσεξε. Που είναι τσίλι καφενείο η τύπησα, είναι για τσίλι καφενείο. Εντάξει. Ωραία. Τι εννοεί αν εξυπηρετεί. Είναι μια όμορφη γυναίκα, την έχουν βάλει. Πήγε να δει γήπεδο, γουστάρα να βλέπει μπάσκετ, έγινε viral. Ρε μαλάκα. Ξέρω εγώ τι να δεν πω. Δεν είναι. Δώρα Παντέλη, α πούμε. Ξέρει να μιλήσει η γυναίκα, ξέρει να κάνει, ξέρει να ράνει, ξέρει να στέκεται. Δεν ξέρω καν αν μιλάει αυτή. Μπράβο. Πώς το δεσες έτσι, ρε μπαγάσε, δεν το είχα σκεφτεί. Πώς το δεσες, μπράβο. Αυτό είπα. Μπράβο, το δεσες καλά, μου αρέσει. Κατάλαβες πώς το λέω. Καλά. Να δίνει ένα value, ρε παιδί μου, άνθρωπος που παίρνει τόσα φόλο. Ναι, να μην έχουμε κακά πρότυπα, παιδιά. Αυτό προσπαθώ να πω. Μπράβο. Πώς εμένα με κράζετε στα σχόλια που βρίζω γο και τα λοιπά. Ωραία. Και προσπαθώ και εγώ να το βελτιώνω, γιατί έχετε δίκιο. Έτσι, δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να είναι σωστά. Ξεακολουθήστε τη, ρε! Ακούστε το Freakan Boxer. Ακούστε τον. Πόσο πήγαν οι πολλοί στο iPhone. Λοιπόν, θέλω να ετοιμάσεις το outro, αλλά θα σου πω πριν από αυτό. Μια χαρά, γι' αυτό θα σου, ναι, πω, ναι. Θα σου πω μία τις πωλήσεις που έχουν μοιραστεί στα iPhone 16 και θέλω να είσαι έτοιμο για το outro, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα με τα reports, οι πωλήσεις των iPhone 16 έχουν βαστεί ως εξής. 42% στο βασικό μοντέλο, 42% στο βασικό μικρό μοντέλο iPhone 16.
13% μόνο στο Plus, 19% στο Pro, δηλαδή είναι το δεύτερο χειρότερο σε πωλήσεις στο Pro, μετά το Plus, και 26% στο Pro Max. Πόσες φορές έχεις ακούσει να βασίζονται τόσο πολύ στα βασικά μοντέλα? Σχεδόν τα μισά είναι αυτό το iPhone 16, απλό, μικρό, μοντελάκι, μια χαρά. Είδες τα χρώματα τι έχουν κάνει? Ρε μαλάκες, ποια χρώματα? Αφού είδατε νέα σχεδίαση στην κάμερα που σας κοροϊδεύει εδώ και 5 χρόνια και σας τη βάζει κάθε τυχιαστή. Κάθε τυχιαστή. Κάθε τυχιαστή. Και πάτε και παίρνετε τα νέα. Α, την έβαλε διαγώνια γιατί δεν χωράγανε οι κάμερες. Μετά. Την έβαλε ίσια για το spatial video. Α, στερεαλάκι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, βάλε το τραγούδι για τώρα γιατί πρέπει να πάρω δυνάμωσε, και το κορίτσι μου να το. Δυνάμωσε, να γίνουμε. Να πάω το κορίτσι, μπράβο. Ουκρανός. Ουκρανός πίσω από την κάμερα. Κόζαρα Γνωσόπουλος από τους Digital Lab Music. Από τους 30.000 αυτό, μπράβο. Πρέπει να φύγω τώρα εγώ γιατί πρέπει να πάω στην κοπέλα μου. Θα φάει παντόφλα. Και θα είναι η μοναδική φορά που θα κάτσω μόνος μου στο intro. Θα τα γαμίσει όλα, ρε. Ρε, θα τα γαμίσει όλα. Δεν θα έχουμε ήχο, δεν θα έχουμε τίποτα. Ρε. Ω, έφυγε. Και ο μοναδικός. Ο ανεπανάληπτος. Όντως φεύγει. Φίγκ. Αν. Λοιπόν, ξαναπάμε άλλη μια εκπομπή μαζί. Ε, τώρα που φύγε να μιλήσουμε. Ε, έλα.